Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα θα έχουμε ένα διαφορετικό βίντεο από αυτά που σας έχω συνηθίσει. Χθες μου έστειλε στο Instagram μια φίλη αυτή τη συνέντευξη. Κομμάτια της οποίας, μέρος της οποίας θα παρακολουθήσουμε μαζί και θα σχολιάσουμε. Ήταν καλεσμένη στον καναπέ του Studio 4... Η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια Λίζα Δουκακάρου, η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης έδωσε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Στην οποία ερωτήθηκε και απάντησε για τις αλλαγές στη ζωή της, ζωής, τις δυσκολίες που πέρασε στη ζωή της. Η τελευταία δυσκολία που αντιμετώπισε στη ζωή της είναι ο θάνατος της αδερφής της μετά από μακροχρόνια ασθένεια στην Αμερική όπου και η ίδια είπε στη συνέντευξη ότι σταμάτησε να εργάζεται και βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αμερική στο πλάι της αδερφής της. Η φίλη που μου έστειλε τη συνέντευξη μου έγραψε «Όταν μπορείτε ρίξτε μια ματιά κυρία Θέκλα». Αυτή η κυρία, αναφέρεται στη Λίζα Δουκακάρου, κατηγόρησε στη συνέντευξη τους ανθρώπους που κάνουν ψυχοθεραπεία και κάτω από το βίντεο μου στέλνει έτσι κυκλωμένο ένα σχόλιο κάποιου χρήστη ή χρήστρια, μάλλον είναι χρήστρια, είναι γυναικείο όνομα του YouTube, που λέει πόσο δίκιο έχει όσον αφορά τι ψυχοθεραπείε και τον εργοκεντρισμό. Επιτέλους κάποιο το είπε. Θέλω να κάνω τώρα εδώ ένα disclosure ότι δεν κάνω αυτό το βίντεο σε καμία περίπτωση για να στοχοποιήσω την κυρία Δουκακάρου ούτε για να την σχολιάσω, Θέλω μόνο να σχολιάσω αυτή την άποψη η οποία ακούστηκε από το στόμα της σε αυτή τη συνέντευξη και να μας δοθεί έτσι μια αφορμή για να μιλήσουμε για το αν όντως η ψυχοθεραπεία προκαλεί εγωκεντρισμό στους ανθρώπους ή και ναρκισισμό ή όχι ή κάτω από ποιες συνθήκε μπορεί κάποιο να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Για πάμε μαζί να ακούσουμε. Με την ανευθυνσία, πολύ καιρό στην Αμερική. Πηγαίνω ερχόμουν. Πηγαίνω ερχόμασταν μαζί με τον Παντελή, έμεινα εγώ μόνη μου τους τελευταίους μήνες. Ναι, ναι είναι. και οι μήνες είναι, καιρό. ναι, ναι, ναι. Πόσοι μήνες. Τους τελευταίους τέσσερις ε, συνεχόμενα. Ναι, ναι. Από τα Χριστούγεννα πέρυσι πήγαινω ερχόμουν και τους τελευταίους τρεις-τέσσερις συνεχόμενα. Μήνες. Εντάξει, ναι. Είναι ένας καιρός. είναι ένα διάστημα. Εντάξει, ναι. 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 Όχι, Είσαι αν δεν είχα αυτό το δεν θα έμενα. Δύσκολο διάστημα. 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 Ναι. Πολύ. Με την mm. έννοια ότι γνώριζε από την αρχή ότι είναι κάτι μη άσημο, σωστά. Ναι. Mm. Ή, ή ελπίζει ότι. Ελπίζες Όλο ότι. Όλο μαζί. Ε, mm. εντάξει, ναι. πάντα. Κάπου το ξέρει, κάπου λε, mm. όχι, δεν μπορεί, κάτι θα γίνει. Θέλω να πω ότι το κάνει λίγο πιο δύσκολο το να μην φανερώνει τα πραγματικά σου συναισθήματα σε έναν άνθρωπο που ξέρει ότι. Κοίτα, προς δεν κάπου. δεν θα φανέρω να στον δείχνεις... καθρέφτη μου, όχι στον άνθρωπο, mm. γιατί ναι. αν δεν θέλεις να σε πάρει από κάτω η κατάσταση, δεν θέλεις να το... Ε, να το φέρεις μπροστά σου, να, το έχεις, να είναι η πρώτη εικόνα μέσα σου. Οπότε, το είχα πολύ βαθιά ε, προσπαθώντας να σκεφτώ εναλλακτικέ και τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί και προσπαθώ, προσπαθώντας να σκέφτομαι μόνο θετικά πράγματα, γιατί δεν θα μπορούσα ούτε εγώ ψυχολογικά να είμαι καλά, ούτε να βοηθήσω ναι. τους δικούς μου ανθρώπους, την αδελφή μου πρώτα, πρώτα απ' όλα, αλλά και τον άντρα τη αδελφή μου, τον Γιώργο, το παιδί, δεν θα μπορούσα να είμαι εκεί για αυτού. Mm. Οπότε δεν, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Στο σημείο αυτό, λέει ότι σε όλο το χρονικό διάστημα που στεκόντα στην αδερφή τη, που συμπαραστακόντα την αδερφή τη, την ασθένεται τη αδερφή τη, δεν την έπαιρνε, λέει, να σκεφτεί κάτι αρνητικό και ότι έπρεπε οπωσδήποτε να σκέφτεται μόνο θετικά και να μην δείχνει καθόλου αρνητικά συναισθήματα ούτε στην αδερφή της που ήταν προφανώς ασθενούς από πολύ σοβαρή ασθένεια, δεν γνωρίζω την ασθενή ίσως καρκίνο, υποθέτω πως ήταν καρκίνος, ούτε και στο παιδί της αδερφής της, ούτε και στον άντρα της αδερφής της. Αυτή είναι μια άποψη που έχουν αρκετοί άνθρωποι, ότι όταν μας συμβαίνει κάτι δύσκολο, όταν μας συμβαίνει κάτι ε, πολύ στενάχωρο, όταν ένας άνθρωπος που αγαπάμε είναι ασθενής με σοβαρή ασθένεια, ότι δεν πρέπει να το δείχνουμε ότι στενοχωριόμαστε, ούτε να συζητούμε για το θάνατο, για την πιθανότητα απώλειας και ούτω καθεξής. Έχω μια κάπως διαφορετική γνώμη ότι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι άρρωστος και βρίσκεται πολύ πιθανό στα τελευταία στάδια της ζωής του, πάντα ελπίζουμε ότι ένας σοβαρά ασθενής μπορεί να γιατρευτεί, μπορεί να δουλέψουν οι θεραπείες, μπορεί ακόμη να γίνει και μια ανάκαμψη που να μην την περιμένουν ούτε οι γιατροί, πάντοτε το ελπίζουμε και το επιθυμούμε, αλλά έχω τη γνώμη ότι είναι καλύτερα τόσο οι οικοί του ασθενούς, όσο και ο ίδιος ασθενής, να έχουν την δυνατότητα να μιλήσουν για αυτό που συμβαίνει και να μην ε, κρύβουν οποιαδήποτε αρνητικά συναισθήματα ή να αποθούν οποιαδήποτε αρνητικά συναισθήματα και γι' αυτό το λόγο στα καλά νοσοκομεία υπάρχουν πάντοτε ψυχολόγοι οι οποίοι είναι ειδικευμένοι για να στηρίζουν τόσο τους ασθενείς με χρονές ασθένειες όσο και τους συγγενείς τους. Ε, η δική μου γνώμη φυσικά, ο κάθε ένας δικαιούται να επιλέξει όπως θέλει να βιώσει κάτι τέτοιο, δεν ο καθένας ξέρει καλύτερα πώς λειτουργεί ο αυτός του, ο καθένας ξέρει καλύτερα πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα, όμως έχω τη γνώμη ότι αν αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα και να πάρουμε τη βοήθεια ειδικού για να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματα μας, να τα αποδεχθούμε, να τους δώσουμε την εγκυρότητα που χρειάζονται και να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε και ψυχικά και συναισθηματικά και πνευματικά για αυτό που συμβαίνει και για αυτό που μπορεί να συμβεί, το θάνατο δηλαδή, αλλά και για να στηριχθούν όλοι. Όταν δεν συζητάμε ένα ζήτημα δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει. Όταν δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να βιώσει τα συναισθήματα μας, δεν σημαίνει ότι δεν τα βιώνουμε αυτά τα συναισθήματα, αποθώντας τα, τα ρίχνουμε βαθιά μέσα στο υποσυνείδητο μας και έτσι αποκτούν ζωή από μόνα τους και μπορεί να μα δυσκολεύουν με τρόπου που να μην αντιλαμβανόμαστε. Πάμε να δούμε τι λέει παρακάτω η κυρία Δουκακάρου, η οποία είναι συμπαθέστατη. Ναι, αλλά ε, ναι, μέσα πίσω. σου. Τα βάζει όλα μέσα σου. Ε, με, δηλαδή, φόρτωνε. Φόρτωνε. Ναι, ναι. Εντάξει. Πο, κοίτα, δεν είμαστε εμεί το θέμα. <σοί> ναι. Όταν ναι, κάτι ναι. συμβαίνει και είναι ο άλλο το θέμα, είναι ο άλλο. Ναι, αλλά όλα ναι, αυτά πω, τα πω. χρόνια, τα τελευταία χρόνια, πολλά πράγματα έπρεπε να είναι μπροστά από σένα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή Εσύ τι έκανε για να διαφυλάξει τη δικιά σου υγεία από κάποιο σημείο και μετά. Δεν το πιστεύω αυτό πολύ. Mm. Mm. Αυτή τη συζήτηση είχα και τελείω τυχαίω ναι. πριν από λίγο. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, έβλεπα φίλε που κουβεντιάζαμε έτσι, για αντίστοιχε περιπτώσει και συμβουλευόντουσαν ανθρώπου προκειμένου να αντιμετωπίσουν καταστάσει. Και του έβλεπα ότι στο τέλο αυτών των συμβουλευτικών μεθόδων ε, επέστρεφαν άνθρωποι πάρα πολύ κεντρικοί. Α, μετά την ψυχοθεραπεία λες και όλα αυτά. Πάρα ας. πολύ. Ναι. Μου είπε, εσείς να είσαστε καλά... Αν η τόνωση του εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις... Εσείς να είσαστε καλά, εντάξει δεν χάθηκε ο κόσμος να μείνει σε καλά, δεν πειράζει. Ναι. Αν κάτι συμβαίνει και πρέπει να προηγείται κάτι άλλο, δεν πειράζει, ας μείνει σε καλά. Και τι έγινε. Ε, αυτό είναι λίγο... Το είχες όλη, το είχες όλη τη ζωή ναι, αυτό, αυτό ναι. το συνέστημα, ναι, ναι. ότι προηγείται κάτι άλλο, ο άλλος κάτι άλλο, μένασε, όχι και όχι εσύ. Όχι, δεν το είχα ότι προηγείται κάτι άλλο. Όχι, όταν, όταν υπάρχει λόγος. Όταν υπήρχε λόγος, ναι. Όχι, έτσι. Mm. Ναι, ναι. ναι, αλλά πολλά ε... μαζεμένα, αυτό λέω. Εντάξει, δεν ήταν πολλά μαζεμένα, γιατί υπήρχε προηγουμένω. είχα γεμίσει μπαταρίες. <Το> και επαγγελματικά και από τους γονεί μου και από το δηλαδή υπήρχε έδαφος. Λοιπόν, της λέει η παρουσιάστρια, πολύ σοφά κατά τη γνώμη μου, ότι τις ήρθαν πολλά μαζεμένα και η απώλεια του πρώτου της συζύγου και η απώλεια της εργασίας της και η απώλεια της αδερφής της, και ούτω καθεξής. και της το λέει εμέσω πλήν ότι αν θα ήταν μια καλή ιδέα να πάρει βοήθεια. Και η ίδια απαντάει ότι δεν πιστεύω εγώ σε αυτά αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τον όρο ειδικό ψυχική υγεία, λέει σε ειδικού. Οπότε ίσω να αναφέρεται και σε life coaches. Δεν γνωρίζω. Θα σα πω για του life coaches στη συνέχεια. Τη γνώμη μου για το πώ οι life coaches, εάν δεν προσέξουν, μπορεί να είναι επικίνδυνοι. Ε, της μιλάει η Νάνση Ζαμπέτογλου ξεκάθαρα για την ψυχοθεραπεία και λέει ότι έχει συναντήσει ανθρώπους που μετά την ψυχοθεραπεία έγιναν πολύ εγωκεντρικοί. Και λέει, έλεγα, εσύ να σε καλά ή εγώ να είμαι καλά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάμε να δούμε παρακάτω τι λέει. Τέτοιο, ε, του να έρθουν πέντε πράγματα άσχημα, ναι. να έρθουν πέντε πράγματα που μπορεί να συμβούν σε όλους. Καλά σε όλους. Να έρθουν πέντε πράγματα ναι, έτσι. Ναι, απλώς συνέβησαν πολύ Κοντά. Σε, Κοντά. Ναι, σε, σε μικρό κοντινό, χρονικό, χρονικό διάστημα. διάστημα. Δεν είπες ποτέ, μα γιατί σε μένα, δηλαδή ε, 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 έλεος, δηλαδή Όχι. γιατί συνέβησαν όλα αυτά σε μένα. Όχι. Δεν Δ όχι. Γιατί ε, είχα την τύχη να έχω δεχτεί πολλή αγάπη, να έχω γεμίσει τις μπαταρίες μου, να έχω πάρει πολύ μεγάλη χαρά και από τους ανθρώπους που αγαπούσα και με αγαπούσαν και από τη δουλειά μου και από, το, από τους φίλους μου, από το σύντροφό μου τώρα. Οπότε το έβρισκα άδικο να το πω ναι, αυτό. Βέβαια. Γιατί έβλεπα δίπλα μου ανθρώπου, του οποίου δεν ευλόγησε η ζωή να έχουν μεγάλα χαρούμενα κεφάλαια ή ναι. να είναι καλά σε πολλά άλλα σημεία και να είναι πολύ πιο άσχημε καταστάσεις. καταστάσει. Και λέω σωγά, εντάξει, οκ. Okay, και ναι. έχει και την ερωτημότητα να καταλάβει ότι αυτά που συνέβησαν σε σένα ήταν πολύ λιγότερα από αυτά που συνέβησαν στου άλλου ανθρώπου, που χάσανε τη ζωή του χιλιαδιό. Να πω ότι αυτό που συνέβη σε σένα είναι. Κοίτα, πάντα προσπαθούσα να παίρνω ένα καλό κομμάτι σε αυτό που συνέβαινε. Ναι. Έλεγα, συμβαίνει αυτό με το Ευάκη. Οκ, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Την ώρα που συνέβαινε. Έλεγα, είμαστε τυχεροί όμω. Είμαστε τυχεροί, γιατί εγώ έχω το μπαντελί ο οποίο μου κάνει πλάτη και μπορώ να πηγαίνω, έρχομαι συνέχεια Αμερική. Σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσα. Είμαι τυχερή που δεν δουλεύω. Ναι. Μου λειτουργήσε σαν ευλογία το ότι ναι. δεν δουλεύω, γιατί τον πρώτο χρονικό διάστημα που είχα το ραδιόφωνο και την εφημερίδα. Έπαιρνα συνέχεια άδειε και δεν αισθανόμουν καλά. Συνεχίζοντα λέει ότι η ίδια έχει την ευλογία να έχει πάρει πάρα πολύ αγάπη από του γονεί τη, από του φίλου τη, από του συντρόφου τη, ότι πέρασε πολύ όμορφα στη ζωή τη, ότι είχε γεμίσει μπαταρίε πρωτού τη συμβούν όλα αυτά, ότι ταυτόχρονα έβλεπε άλλου ανθρώπου να μην είχαν περάσει καλά παιδικά χρόνια, να μην είχαν γεμίσει μπαταρίε στο ενδιάμεσο τη ζωή του γεμίζω μπαταρίε είναι μια λαϊκή έκφραση που χρησιμοποιείται για το να έχω πολλές καλές εμπειρίες και να νιώσω όμορφα ή να ξεκουραστώ, δηλαδή να, να, πάρω ενέργεια από τη ζωή και από θετικέ εμπειρίες, υποθέτω ότι αυτό εννοεί, και βλέποντας ότι άλλοι περνούσα χειρότερα, αυτή λέει ένιωθε καλύτερα. Και μάλιστα σκεφτόταν ότι υπάρχουν και χειρότερα, άρα εγώ καλά είμαι ή έβλεπε το θετικό μέσα στο αρνητικό. Τρόποντινα μας λέει ότι η ίδια έκανε τον, δεν θα πω τον ψυχολόγο, τον life coach στον εαυτό της και ότι απέφυγε συνειδητά να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία γιατί έχει δει ανθρώπους που έκαναν ψυχοθεραπεία να γίνονται εξαιρετικά εγωκεντρικοί. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ ακούγοντας όλα αυτά που είπε, δεν βλέπω μπροστά μου κάποιον άνθρωπο που να μην έχει καθόλου εγωκεντρισμό. Αντιθέτως, βλέπω έναν άνθρωπο που θεωρεί ότι γνωρίζει καλύτερα από τους ψυχολόγους, ότι γνωρίζει καλύτερα από τους ειδικούς ψυχικής υγείας και ότι μπορεί να έχει άποψη και για τους υπόλοιπους. Γιατί αν έλεγε εγώ δεν ήθελα να πάω σε ψυχολόγο και δεν πήγα, κάνει ένα πρόβλημα. Δεν θα μας αφορούσε εμάς αυτό το ζήτημα, δεν θα κάναμε τώρα αυτό το βίντεο. Από τη στιγμή όμως που λέει ότι έχω δει ανθρώπου που πήγαν να κάνουν ψυχοθεραπεία ή ε, όσους όσου γνωρίζω που πήγαν να κάνουν ψυχοθεραπεία ήρθαν πίσω με τεράστιο εγωκεντρισμό, αυτό σημαίνει ότι κατηγορεί την ψυχοθεραπεία για πρόκληση εγωκεντρισμού στους ανθρώπους που ψυχοθεραπεύονται και αυτό δεν θα μπορούσε παρά να είναι πιο λανθασμένο ή πιο ανενημέρωτο. Τώρα, είπα και προηγουμένως για τους life coaches και θα το πω και τώρα. Ο life coach είναι κάποιος ο οποίος έχει κάνει συγκεκριμένες σπουδές, ούτω ώστε να λέει λόγια ενθαρρυντικά και ενδυναμωτικά στους ανθρώπους. Είναι αρκετοί life coaches στην εποχή μας, κάποιοι από αυτούς έχουν και κανάλια στο youtube, γράφουν βιβλία και δίνουν την άποψή τους πάνω σε διάφορα ζητήματα. Η δουλειά του life coach, ο σκοπός του life coach είναι να ενθαρρύνει έναν άνθρωπο ώστε να επιτυχάνει πράγματα στη ζωή του. Οι life coaches είναι άνθρωποι που έχουν κάνει κάποια μαθήματα, κάποια course και έχουν αποκτήσει κάποιο certification ώστε να συμβουλεύουν άλλους ανθρώπους για το πώς να επιτύχουν στόχους της ζωή τους. Οι life coaches δεν είναι σε καμία περίπτωση ειδική ψυχική υγεία, δεν είναι σε καμία περίπτωση ψυχολόγοι και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να διαχειριστούν ανθρώπους οι οποίοι περνούν κάποια ψυχολογικά προβλήματα βιώνουν α, κάποια ζητήματα τα οποία α, επηρεάζουν το συναισθηματικό τους κόσμο, όπως πένθος, μια σοβαρή ασθένεια και ούτω καθεξής. Δεν είμαι εναντίον της χρήσης των life coaches στη ζωή ενός ανθρώπου, αν ένας άνθρωπος δεν αντιμετωπίζει κάποιο ζήτημα ψυχικής υγείας, αν κάποιο άνθρωπο έχει επιλύσει όλα του τα ζητήματα ή δεν έχει ανοιχτό κάποιο θέμα κατάθλιψη, αχώδου διαταραχή ή κάποια άλλη ψυχική διαταραχή πιο ελαφριά ή πιο σοβαρή και θέλει να χρησιμοποιήσει, να κάνει χρήση των υπηρεσιών ενός life coach, μπορεί να κάνει, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που βλάπτει. Αν όμως ένας άνθρωπος έχει ζητήματα ψυχικής υγείας ή αν έχει κάποιο προβληματικό τύπο προσωπικότητας, όπως ναρκισιστικό τύπο προσωπικότητας και πηγαίνει σε κάποιο life coach, τότε εάν είσαι ναρκισιστής και πηγαίνει στο life coach, θα γίνεις καλύτερος ναρκισιστής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εάν τα πρόσωπα που έχει υπόψη τη η κυρία Δουκακάρου στο περιβάλλον τη που λέει ότι πήγαν σε συμβούλου ειδικού, δεν είπε τη λέξη ψυχοθεραπεία ίδια, δεν είπε τη λέξη ψυχολόγη η ίδια, την είπε η κυρία Ζαμπετούγλου. Αν ήταν άνθρωποι με έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, οι οποίοι πήγαν σε life coach, πολύ πιθανόν να έγιναν πιο εγωκεντρικοί στη συνέχεια. Επίσης, κάποιοι ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές που δεν είναι ενημερωμένοι πάνω στα ζητήματα του ναρκισισμού, μπορεί ε, κάνοντας συνεδρίες με έναν άνθρωπο με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, να μην αντιληφθούν τη χειριστικότητα του ναρκισιστή, να μην αντιληφθούν τα ψεύδη που λέει και στηρίζοντας τον ναρκισιστή να του εξάρουν τον ναρκισισμό του χωρίς να τον αντιλαμβάνονται. Και επίσης, όχι μόνο κάποιοι life coaches, αλλά και κάποιοι ειδικοί ψυχική υγεία μπορεί ήδη να μην κάνουν ψυχοθεραπεία, ή ήδη να έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και έτσι να τα βρίσκουν πολύ καλά με έναν α, θεραπευόμενο ο οποίος να έχει επίσης ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και να προωθούν τον εγωκεντρισμό. Η ψυχοθεραπεία σε καμία περίπτωση δεν προωθεί τον εγωκεντρισμό στους ανθρώπους. Ίσα ίσα η ψυχοθεραπεία μέσα από τη διαδικασία ανάληψης της προσωπικής ευθύνης του καθενός βοηθάει τους ανθρώπους να καταπολεμήσουν οποιοδήποτε αίσθημα κυριότητας μπορεί να έχουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τι γίνεται όμως. Αρκετές φορές πρόσωπα τα οποία έχουν ζητήματα people pleasing και συνεξάρτησης όταν κάνουν ψυχοθεραπεία μπορεί να ξυπνήσουν, να ενδυναμωθούν και να αρχίσουν να βάζουν όρια σε ανθρώπους της ζωή τους οι οποίοι τους καπτάπατού. Οπότε όταν ξυπνήσουν οι σκλάβοι, όταν ξυπνήσουν οι συνεξαρτώμενοι και αρχίζουν να βάζουν όρια, τότε είναι πολύ φυσικό και αναμενόμενο αυτοί που επωφελούνταν από την δουλειότητα, εάν θέλετε, και αυτοί που επωφελούνταν από τα προ... την προβληματική κατάσταση που είχαν προηγουμένως, να θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει εγωκεντρισμό. Γιατί κακά τα ψέματα, αν έχουμε στο περιβάλλον μας έναν άνθρωπο συνεξαρτώμενο, έναν άνθρωπο που βάζει πάνω από όλα τον ευχαριστήσει τους άλλους και είμαστε και εμείς λιγάκι ή και περισσότερο ναρκισιστές, εποφελούμαστε. Μας βολεύει. Αν αυτός ο τύπος ξυπνήσει, ξεβολευόμαστε. Δεν είναι. Αυτές είναι οι σκέψεις μου σε σχέση με αυτό το κομμάτι από τη συνέντευξη της κυρίας Δουκακάρου. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις σε σχέση με αυτό ή και απόψεις γενικότερες που έχετε για το αν η ψυχοθεραπεία κάνει τους ανθρώπους εγωκεντρικούς. Και δεν θα κλείσει εδώ το βίντεο. Θυμήθηκα τώρα ότι προ λίγων μηνών είχα παρακολουθήσει ένα απόσπασμα μιας συνέντευξης μιας άλλης πολύ γνωστής Ελληνίδας δημοσιογράφου και τηλεπαρουσιάστριας της Έλλη Στάι. Και τη δική της άποψη για την ψυχοθεραπεία. Πάμε να την ακούσουμε μαζί και να τη σχολιάσουμε. Έχεις κάνει ψυχοθεραπεία. Ε, προσπάθησα να κάνω ψυχοθεραπεία κι εγώ, αλλά κατέληξα να αυτοψυχοθεραπεύομαι. Τώρα, γιατί κατέληξα εκεί, γιατί η σχέση ψυχοθεραπευτή και ψυχοθεραπευόμενου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο, η κατάλληλη σύνδεση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Αν αυτή δεν υπάρχει, δεν ανοίγεται ο θεραπευόμενος. Αυτό λοιπόν για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαι και εγώ δύσκολος άνθρωπος, επειδή το έπαιξα ψυχαναλυτής στη δουλειά μου ε, για να κάνει συνεντεύξεις και συζητήσεις και ο άλλος να χαλαρώσει να ανοιχτεί, πρέπει να τον ανοίξεις. Ε, λοιπόν, επειδή εγώ το είχα αυτό δεν βρήκα ποτέ, έκανα τρεις-τέσσερις προσπάθειες, δεν βρήκα κάποιον ο οποίος να μου επιβληθεί σε κάτι τέτοιο, οπότε αυτό ψυχοθεραπεύω. <laughs> Τώρα, μιλήσατε χθε με την Έλλη. Ναι. Και το σχολίασα κι εγώ. Γιατί ε, ε, αν έχει κάνει ψυχοθεραπεία, είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Εγώ προσωπικά έχω κάνει. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Και πραγματικά το να ταιριάξει με τον θεραπευτή σου. Είναι. Το πιο δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι, γιατί... είναι όμως η ιερή διαδικασία. Εγώ την συνιστώ επιφύλακτα. Θεωρώ ότι είναι. Ότι, ότι πιο, το πιο δώρο που μπορεί να κάνει τον εαυτό σου είναι αυτό για να το κάνεις. Ναι, αλλά είναι τρομερά δύσκολο και θα πρέπει και ο άνθρωπος που είναι απέναντί σου να σου εμπνέει μια εμπιστοσύνη, γιατί αυτό που κάνεις σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι εύκολο. βγάζεις τη σάρκα σου, έτσι εγώ το αισθάνθηκα, εν πάση περιπτώσει, την τραβάς έξω και την ξανατοποθετεί και τη διορθώνεις. Ε, και είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία. Πάντω, χθε που μιλήσαμε με την Ελιστάη, κάναμε μια κουβεντούλα έτσι στο. Ναι, 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 λίγο πριν τη σύσκεψη. Λέει, προς Θεού, αυτό που δεν θέλω να. με τη δημόσια αυτή η εκδήλωσή μου, το μόνο που δεν θέλω είναι να, απο, να αποθαρρύνω από την ψυχοθεραπεία. σα ίσα να παροτρύνω θέλω. Βάζοντα τον εαυτό μου μπροστά και λέγοντα ότι εγώ δεν κατάφερα, γιατί προσπάθησα να μπω σε αυτή τη διαδικασία ε, γιατί δεν βρήκα αυτόν τον άνθρωπο που να με εμπνέει να νιώθω ασφάλεια. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων, λέει η Ελιστάκη, και το επαναλαμβάνουμε και εμεί που είχαμε την κουβέντα μαζί τη, δεν θέλει να αποθαρρυνήσει σαν να παροτρύνει όσο από, από την παρέα μα, από εσά φίλε και φίλοι, ε, να μπείτε σε τη δικασία. Ακούσαμε λοιπόν. Ακούσαμε λοιπόν και την κυρία Λιστάη, η οποία ήταν νομίζω πιο ξεκάθαρη στην τοποθέτησή της. Είπε ότι τρει-τέσσερι φορές τρει-τέσσερι διαφορετικού ψυχοθεραπευτές ενδεχομένω. Και όπω είπε, δεν κατάφερε κανένας να τη επιβληθεί. Είπε. Από τη μια, από την άλλη είπε δεν βρήκε την κατάλληλη χημεία και επίσης είπε ότι επειδή στη δουλειά της κάνοντας συνεντεύξεις κατάφερνε να αφοπλήσει ή τέλος πάντων να την εμπιστευτούν οι συνεντευξιαζόμενοι, η ίδια είχε αυτή την ικανότητα και προφανώς κατά την άποψή της δεν συνάντησε κάποιο θεραπευτή που να έχει μεγαλύτερη ικανότητα από αυτήν. Μου άρεσαν όμως πάρα πολύ τα σχολεία και των δύο παρουσιαστών που σχολίασαν τη συνέντευξη στο τέλος και γι' αυτό τα άφησα να τα δείτε από την εκπομπή τώρα μαζί, οι οποίοι μίλησαν πολύ παραστατικά, η κοπέλα για την ψυχοθεραπεία και ενθαρρυντικά. Όντως δεν είναι εύκολο να βρούμε ένα θεραπευτή που να ταιριάξουμε, όμως θα σας πω. Έχοντας περάσει χρόνια από ψυχοθεραπεία, εγώ ίδια προσωπικά ούσα ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Ακόμη και τις περιόδους που έκανα ψυχοθεραπεία με πρόσωπα που στη συνέχεια αντιλήφθηκα ότι δεν ήταν οι πλέον κατάλληλοι θεραπευτές για εμένα, ακόμα και σε εκείνες τις περιόδους βοηθήθηκα. Επίσης, η ψυχοεκπαίδευση η οποία γίνεται μέσα από την παρακολούθηση ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο, όπως αυτό στο κανάλι μας. Μέσα από την ανάγνωση βιβλίων ψυχολογίας που να απευθύνονται στον κόσμο, ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων. Η ψυχοεκπαίδευση μπορεί σε συνδυασμό με τη ψυχοθεραπεία να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Εάν γνωρίζετε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει ψυχοεκπαίδευση. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν ψυχοεκπαιδευτικά κανάλια όπως το δικό μας. Δεν έχουν έρθει σε επαφή με την ψυχοεκπαίδευση και θεωρείτε ότι ίσως να τους ήταν χρήσιμοι, συστήστε το κανάλι μας. Προωθήστε αυτό το βίντεο. Ξαναλέω, ναι, δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι και όλοι οι ψυχοθεραπευτές ταιριαστοί για όλους δεν είναι όλοι ενημερωμένοι πάνω στα καινούργια ζητήματα του ναρκισισμού και της συνεξάρτησης με το οποίο ασχολούμαστε εντατικά σε αυτό το κανάλι, επειδή ακριβώς πιστεύουμε ότι βρίσκονται στον πυρήνα των περισσότερων προβλημάτων των ανθρωπίνων σχέσεων και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και γι' αυτό ασχολούμαστε με αυτά, όμως εάν ένας άνθρωπος ψυχοεκπαιδεύεται τακτικά, θα μπορέσει να επιλέξει και καλύτερα ψυχοθεραπευτή ή ψυχοθεραπεύτρια, ψυχολόγο με τον οποίο, με την οποία να ταιριάξουν και να κάνουν ψυχοθεραπεία αλλά θα μπορέσει να αντιληφθεί και βαθύτερα το νόημα της ψυχοθεραπείας και δεν γίνεται εγωιστής και εγωκεντρικός ένας άνθρωπος που ξυπνάει μέσα από την ψυχοθεραπεία, ενδυναμώνεται και σταματάει πλέον να είναι θύμα. Μπορεί άλλοι γύρω, τριγύρω να τον βλέπουν ως κάποιον που έγινε οικοκεντρικός, ο άνθρωπος αυτός όμως την πραγματικότητα να ξύπνησε. Ξαναλέω πως υπάρχει και η περίπτωση ένας ναρκισιστής να πάει σε ένα ψυχολόγο που να έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας ο ψυχολόγος ή να πάει σε ένα life coach που να μην είναι ενημερωμένος και να αναλαμβάνει να βλέπει κόσμο ο οποίος έχει εναντιωματικά στυλ προσωπικότητας και να καταλήξει να γίνει ένας πιο εγωκεντρικός ναρκισιστής. Συμβαίνει αυτό. Επίσης εδώ θέλω να πω ότι θεωρώ πως δεν είναι καθόλου καλή ιδέα οι ψυχολόγοι να απορρίπτουμε τους life coaches ή τους συμβούλους ψυχικής υγείας και να λέμε αυτή δεν είναι η ειδική ψυχικής υγείας, μην πηγαίνετε σε αυτούς. Η γνώμη μου είναι ότι όσο περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με ανθρώπους, είτε είναι ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγοι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, life coaches ή το οτιδήποτε άλλο, όσοι περισσότεροι άνθρωποι ενημερώνονται γύρω από τα ζητήματα του ναρκισισμού και της συνεξάρτησης, γύρω από τα θέματα της ψυχικής υγείας, όσοι περισσότεροι άνθρωποι ψυχοεκπαιδεύονται, τόσο καλύτερος θα γίνει ο κόσμος μας. Εδώ να σας πω την Dr. Raman η οποία είναι η κορυφαία ειδικός στον τομέα του ναρκισισμού, η ίδια κάνει κόρσες, κάνει μαθήματα σε ανθρώπους που δεν είναι ψυχολόγοι, ούτε ψυχοθεραπευτές. Κάνει μαθήματα σε life coaches, κάνει μαθήματα σε συμβούλους ψυχικής υγείας και τους ενημερώνει γύρω από τα ζητήματα του ναρκισισμού. Επίσης, στις δικές μας τις ομάδες, στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή, έχουμε και στο τρίτο και στο τέταρτο, Ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με άλλους ανθρώπους, δουλεύουν με ανθρώπους χωρίς να είναι ψυχολόγοι, οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται εντατικά και σίγουρα είναι πολύ πιο χρήσιμοι για την κοινωνία από ό,τι αν έκαναν τη δουλειά που κάνουν χωρίς να ψυχοεκπαιδεύονται. Δεν θεωρώ πως είναι καλή ιδέα να ακυρώνουμε άλλους κλάδους. Ο καθένας έχει την ιδιότητα του, έχει τις σπουδέ του, έχει τις γνώσεις του και όλοι εάν είμαστε ψυχοεκπαιδευόμενοι και αν προσπαθούμε να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας και πνευματικό αγώνα μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Και επίσης γνωρίζω ότι υπάρχουν life coaches όπως εμείς, είμαι η Μίνα ο από τη Θεσσαλονίκη που είναι μια εξαιρετική κοπέλα οι οποίοι το ξεκαθαρίζουν και στα βίντεο τους και στα σεμινάρια τους ότι η δουλειά τους δεν προορίζεται για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ζητήματα ψυχικής υγείας, αλλά για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτά. Είδαμε δύο μεγάλες γνωστές, διάσημες ελληνίδες δημοσιογράφους και τηλεπαρουσιάστριες, που μα είπαν τη γνώμη του για την ψυχοθεραπεία ή το life coaching. Για την κυρία Δουκακάρου δεν είμαι σίγουρη για ποιο θέμα μιλούσε. Αν μιλούσε για την ψυχοθεραπεία ή για το life coaching, και θα ήθελα στα σχόλια να διαβάσω και τι δικέ σα απόψει. Σα χαιρετώ. Mm.